Για πείτε μας, κύριε Παπαδάκη, πώς είδατε αυτό, πώς βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, τι μας δείχνει αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αν και μιλάμε για exit poll και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, σε κάθε περίπτωση αυτό που δείχνει είναι ότι το εύρος του ποσοστού του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι και πάνω από το 5,3 των ευρωεκλογών και του 19 και πάνω από το 7,2 ή το 7,7 των βουλευτικών εκλογών. Δηλαδή, εσείς, αν πάρουμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές, μπορεί να πάτε ακόμα και σε διπλάσιο ποσοστό. Να δούμε. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι φανερό ότι ενισχύεται ένα ρεύμα αντίθεση στην κυρίαρχη πολιτική. Ενισχύεται το κύρος του ΚΚΕ και η εκτίμηση που έχει στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Και βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με τη θέση του για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το μόνο κόμμα που εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ξεκάθαρο τρόπο και αναδεικνύει ακριβώς ότι είναι μια ένωση που δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή. Μάλιστα. Και νομίζουμε ότι καταγράφεται επίσης και σημαντικές απώλειες για την κυβέρνηση, που δεν μπορεί να τις προσπερνάει ότι να παίρνει ένα μήνυμα ότι πρέπει, χρειάζεται να επιταχύνεις τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για καταδίκη των αντιλαϊκών αυτών μεταρρυθμίσεων. Εσείς λέτε ότι το αντίθετο είναι το μήνυμα, ότι να μην τις κάνει. Προφανώς. Μα οι απώλειες προέρχονται από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής και όχι από την αργή, υποτίθεται, υλοποίησή τους. Ίσα-ίσα που καθόλου αργή δεν ήταν. 7 νομοσχέδια το μήνα βγάζανε παραγωγή. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που φαίνεται είναι ότι χρειάζεται να, και πιστεύουμε ότι φαίνεται αυτό, ότι μπορεί να καταγραφεί αποδυνάμωση και των σεναρίων περί μιας δήθεν προοδευτικής διακυβέρνησης ως εναλλαγή, γιατί ακριβώς είναι επιδίωξη του συστήματος. Μάλιστα. Να παίξει αυτό το διπολικό. Μάλιστα. Παιχνίδι για να εγκλωβιστούν εργατικά λαϊκά στρώματα.